Σαν κόσμο. Δώσ' μη τούτο τον ξένον ή να κρύψω εν τάφο όσος ξένος ου έχει την κεφαλή που κλείνε. Αλαζονία τα πάντα και ψήλωμα του νου. Έναν μονάχα να λογαριάζει σε δαίμονα. Αυτόν που μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, περνάει το κακό. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα, αν γινόταν. Ο καθένας μας, περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει. Όμως, κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα. Εσύ τι κλαψουρίζεις, φτάσαμε σχεδόν. Πέσε στο νερό. Όχι, δεν βγαίνουμε στην ακτή εκλειμενικούς. Τι, δεν γυρνάτε στο Μαρόκο με τίποτα. Είναι καλά στην Ισπανία, Ευρώπη. Στη θάλασσα είπα, δίπλα είναι η στεριά. Με δυο απλωτές και φτάσατε. Στη θάλασσα, το μπάνιο κάνει καλό. Από το θεατρικό του Μάριο, τον Ντίκα, κοίτα τους. Έλα εδώ, ρε. Τι θες? Γιατί με πήρες από πίσω? Τι θες και έρχεσαι από πίσω μου με το χέρι απλωμένο? Πες μια λέξη ελληνική. Και μου γκώσουνα, θα προσπαθούσες. Θα έκανες. Πες, είμαι. Είμαι, πες. Πες, είμαι, λέω. Πες είμαι, πέσεις. Είσαι πέρσις. Μία πες. Πες εθνικότητα. Αποσπάσματα από το θεατρικό έργο «Το αγόρι με τη βαλίτσα» του Μάικ Κέν. Πατέρας. Τα κανονίσαμε, έλα. Πρέπει να πουλήσουμε τις κατσίκες. Νας. Να πουλήσουμε τις κατσίκες. Δεν μπορούμε να τις πάρουμε μαζί μας. Ο Σεβάχ τι έκανε. Δεν τα πούλησε όλα για να μπορέσει να φύγει. Κι έτσι, λίγες μέρες αργότερα, να είμαι με τη βαλίτσα μου να περιμένω το λεωφορείο. Καμιά φορά τα πράγματα μοιάζουν με κάτι που δεν είναι.
ταξίδι του Σεβά, το καράβι του έφτασε σε ένα νησί. Ήταν όμορφο και ολοστρόγγυλο, στη μέση του ωκεανού. Και ο Σεβά βγήκε έξω για να το εξερευνήσει. Περίμενε εδώ. Και όταν έρθει το λεωφορείο, ανέβα. Εσείς που πάτε τώρα? Η Μάνος και εγώ έχουμε μία δουλειά. Και μετά φύγανε. Δεν κοιτάξανε πίσω τους. Θα έπρεπε να το είχα καταλάβει, αλλά δεν κατάλαβα. Αμέσως μετά ο οδηγός άρχισε να μας βάζει στο λεωφορείο. Άντε μικρέ, ανέβα! Εκεί που περπατούσε ο Σεβά, σε αυτό το όμορφο νησί, χι άρχισε να κουνιέται. Αυτό που φαινόταν στεριά, τελικά δεν ήτανε. Ήτανε μία φάλαινα. Περπατούσε στην πλάτη μίας φάλαινας. Και η φάλαινα έκανε μία φωτιά. Φεύγουμε. Οι γονείς μου πρέπει να περιμένετε. Δεν μπορώ. Είμαι γεμάτος. Η φάλαινα βούτυξε στα βάθη του ωκεανού. Περιμένετε, σταματήστε. Το λεωφορείο έχει ξεκινήσει. Περιμένετε. Πρέπει να περιμένετε τους γονείς μου, αφού έχουν πληρώσει. Για σένα. Για μένα. Ναι, μόνο για σένα. Κι έτσι, ο Σεβάχ βρέθηκε ολομόναχος στην ανοιχτή θάλασσα. Και τότε τους είδα. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Καθάρισα το τζάμι για να τους βλέπω καλύτερα. Στεκόντουσαν σε ένα υψωματάκι στην άκρη του δρόμου. Κουνούσαν τα χέρια τους και χαιρετούσαν. Κι εγώ κοίταζα πίσω μου. Η μάνα μου έκλαιγε. Λένε πως τα δάκρυα είναι φτιαγμένα από αλμυρό νερό. Κάθε δάκρυ και ένας ωκεανός. Η μάνα μου έμοιαζε με άγαλμα που άρχισε να λιώνει. Να λιώνει μέσα στα αλμυρά δάκρυά της. Ο πατέρας μου χαιρετούσε ακόμα. Το λεωφορείο έστριψε στη γωνία και αυτό ήταν. Είχα ξεκινήσει. Λίλη Κρίσπαν, βόκο του τύ. Βοπόμπο νεφέλα, έλα η όπου σου. Lille Crispan, hvor vil du hen? Vælg selv, bare vi aldrig skal se dig igen. Nanuris, ma. Bimmer du Henrik Nordbrandt. Mikro bedre du polemo, hvor bilienes. Du sanna du lige disse. Pus du kosmo bestævlis, hvor så bliver ena filo. Mikro bedre du polemo. Τι σου ταιριάζει καλύτερα, μία τρύπια κουβέρτα, ένα φέρετρο από χορτόνι, ένα σωσίβιο. Μικρό παιδί του πουλέμου, πού θέλεις να πεθάνεις, εκεί που πέφτουν οι βόμβες ή στο ανοιχτό πέλαγο. Μικρό παιδί του πουλέμου, πού θες να πας, διάλεξε μόνος, αρκεί να μην σε ξαναδούμε. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο λαλαλάζω, και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνει, αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμαι. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσωμε, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακό. Ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Νινή δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτον η αγάπη. Αναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα. Το γνωρίζετε όλοι, τεράστιο, πολύπλοκο. Το ζούμε σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό και ίσως το ζούμε και ακόμα πολύ περισσότερο.
Σκοπός της εκδήλωσής μας αυτής δεν ήταν κανένα τρόπο να προβάλλουμε θέσεις και απόψεις σχετικά με το μεταναστευτικό πρόβλημα και το πρόβλημα του προσφύγου. Στόχος της εκδήλωσης που παρακολουθήσατε ήταν διπλός. Το ένα είναι με τη βοήθεια της τέχνης, της λογοτεχνίας και του θεάτρου να ρίξουμε έτσι κάποια μικρά σποτάκια, θα έλεγα, σε όψεις του προβλήματος. Στον πόλεμο, στη βία, στο ρατσισμό, στον ξενιτεμό. Αυτό ήταν ο ένας στόχος. Ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος κατά τη γνώμη μας, ήταν να πούμε ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ στις εθελοντικές ομάδες και στους μεμονωμένους εθελοντές που δίνουν βοήθεια, που προσφέρουν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς πολλές ώρες, κάθε μέρα και επί μήνες δίνουν αυτή τους την προσφορά. Τώρα, αν ήθελε να σκεφτεί κάποιος γιατί το κάνουνε, θα μπορούσε να πει ενδεχομένως για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι μια πανανθρώπινη αξία, η οποία αναγνωρίζεται από, θα έλεγα, ίσως όλα τα αξιακά συστήματα και μάλιστα σε μια υψηλή προτεραιότητα. Ο δεύτερος είναι αυτός που πολύ χαρακτηριστικά το άκουσα από μια εθελόντρια εδώ και λίγο καιρό, που λέει γιατί αλλιώς δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Καθαρά υπαρξιακός ο λόγος και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Ο τρίτος, νομίζω που είναι σημαντικός γιατί μας αφορά όλους, αφορά όλη την κοινότητα, είναι ότι με την προσφορά τους αυτή βοηθάνε ώστε το πέρασμα αυτό των εκατοντάδων χιλιάδων απελπισμένων να γίνεται όσο γίνεται πιο πρόσκοπτα, να κυλάει λίγο το πράγμα, να αποσοβούνται και να μειώνονται οι εντάσεις, οι οποίες με δεδομένες συνθήκες, ιδιαίτερα κάποιες χρονικές περίοδοι, θα μπορούσαν να αποβούν εκρηκτικές, με αρνητικές συνέπειες στη ζωή όλης της κοινότητας, όπως συνέβη σε άλλα νησιά και εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλους τόπους.